Με ιδιαίτερη αγωνία παρακολουθούν οι τράπεζες τις πολιτικές εξελίξεις και κυρίως τις διακυμάνσεις της σχέσης κυβέρνησης Τρόικας. Και τούτο καθώς ανησυχούν για το ενδεχόμενο να προκληθεί νέα ένταση με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η λήψη σημαντικών αποφάσεων που σχετίζεται με τη συμφωνία για την ύπαρξη πιστολιτικής γραμμής έκτακτης ανάγκης, η οποία θα συνοδεύσει την έξοδο από το μνημόνιο. Οι τραπεζίτες, μάλιστα, δεν κρύβουν την ανησυχία τους σχετικά με τις δηλώσεις του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Μάριο Ντράγκη, ο οποίος ξεκαθάρισε πως το χρέος είναι βιώσιμο και πως δεν χρειάζεται να υπάρξει αναδιάρθρωση. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της ΕΚΤ, σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκτίμησε ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε χρήσιμη. Ο Μάριο Ντράγκη είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να στοχεύσει στις μεταρρυθμίσεις για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς, κάτι το οποίο φάνηκε στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ποιο είναι λοιπόν το διακύβευμα? Πολύ απλά, εάν η διαπραγμάτευση των επόμενων ημερών και το άγχος των πολιτικών εξελίξεων, σε συνδυασμό με το ότι στο εσωτερικό των κομμάτων της συγκυβέρνησης υπάρχουν τριβές και διαφωνίες, η Ελλάδα μπορεί να κινδυνεύσει να βρεθεί έολη σε ένα περιβάλλον χωρίς κατευθυντήριες γραμμές. Ανησυχούν λοιπόν οι τραπεζίτες για το ίσως ακραίο αλλά όχι απίθανο σενάριο να διακοπεί η απευθείας παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ, εάν κάθε είδους συζητήσεις και διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Εάν συμβεί αυτό, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα θα αναγκαστούν να προσφύγουν στον ΕΛΑ, έκτακτος μηχανισμός παροχής ρευστότητας. Είναι σαφές πως με μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε αύξηση στο κόστος δανεισμού των τραπεζών και θα ανέτρεπε τους σχεδιασμούς που είχαν δρομολογηθεί για τη μετά τα stress test περίοδο. Και είναι επίσης σαφές ότι μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργούσε αρνητικά και στην απευθείας πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές γενικότερα. Να σημειωθεί πως οι τράπεζες απεξαρτήθηκαν από τον ΕΛΑ το Μάιο, καθώς με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το συγκεκριμένο μήνα η έκτακτη παροχή ρευστότητας είχε περιοριστεί στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ, όταν πριν περίπου 1,5 χρόνο είχε φτάσει στα 126 δις ευρώ. Ανακτώντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι ελληνικές τράπεζες επέλεξαν να μειώσουν στο ελάχιστο την εξάρτησή τους από το ΕΛΑ, που είναι κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ακριβότερο.